σημαντικό θέμα και πρόβλημα είναι για όλο το νησί. Και πιστεύω ότι αν γινόταν και σε μια χρονική ώρα και μέρα που να διευκόλυνε πολύ περισσότερο κόσμο, θα ήταν ακόμα περισσότεροι στη σημερινή συγκέντρωση. Είναι γεγονός, είπε ο Δήμαρχος προηγούμενα και πιστεύω ότι το έχουν τονίσει στις συζητήσεις που κάνουμε όλο και πριν τις εκλογές και στο παρελθόν αλλά και τώρα, ότι τα νησιά μας εδώ του Αργοσαρονικού έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είπε ο Δήμαρχος για τα 5 βασικά ζητήματα που απασχολούν εδώ το νησί την Αίγινα. Νομίζω αν προσθέσει κανείς και την αυτοκλωρία, προσθέσει και τη διαχείριση των απορριμμάτων, προσθέσει και τις δομές της δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στα νησιά, ίσως θα μπορούσε να συγκεντρώσει έτσι και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πάζλ γιατί μας λείπει και τι μας χρειάζεται να γίνει. Και με αιχμή βέβαια την ανάπτυξη όλων των νησιών που στην κορονίδα είναι ο τουρισμός. Εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ εννοώ μια κυβέρνηση καινούρια. 100 ημέρες κλείσαμε πριν λίγες μέρες. Έχουμε διάθεση να δούμε διαφορετικά τα πράγματα και να δουλέψουμε συστηματικά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, οικονομική και διεθνή, αλλά κυρίως και δική μας, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας τοποθετήθηκε γραμματέας ναυτιλιακής πολιτικής πριν λίγες μέρες ένας έγκριτος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά που γνωρίζει πάρα πολύ τα θέματα, καλά τα θέματα της ναυτιλίας και δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός λιμένων και ναυτιλίας, αλλά πλέον με επιλογή υπάρχει πλέον γραμματέας ναυτιλιακής πολιτικής. Ορίστηκε και νέος περιφερειάρχης. Άρα έχουμε τα όργανα, αν ολοκληρωθεί και μέσα σε λίγες μέρες και ο γραμματέας των επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για το επόμενο διάστημα. Και αυτό μας δίνει τα όργανα στο επίπεδο του κράτους για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια πολιτική που θα μας φέρει σε καλύτερη μοίρα. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Στον Πειραιά, πριν λίγες μέρες, έγινε μια κυβερνητική σύσκεψη που συμμετείχε από την πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Πάγκαλος, η κυρία Κατσέλη ως υπουργός ανταγωνιστικότητας, οικονομίας ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας και συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές από τον Πειραιά και άλλα και δίτα Πειραιά που σαν κύριο στόχο είχε για το πολεοδομικό συγκρότημα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά να υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι είναι όριμο ένα τέτοιο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα να υπάρξει και για όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού και μέχρι τα Κίτρινα και αυτό θα είναι ένα επόμενο βήμα δικιάς μας δουλειάς ως βουλευτών. Να πιέσουμε δηλαδή και να ζητήσουμε την κυβέρνηση να βάλει στην προσοχή της και στο άμεσο ενδιαφέρον της όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού και για τα θέματα τα αναπτυξιακά αλλά και για τα θέματα των υποδομών, ώστε να έχουμε ένα υλοποιήσιμο σχέδιο και στόχους και μετρήσιμο και να μπορούμε να πούμε ότι την επόμενη χρονιά και την επόμενη χρονιά καταφέραμε αυτά, δεν κάναμε αυτά, προχωρούμε. Η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έχει να κάνει με ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι το πρώτο και βασικό θέμα σε μια νησιωτική περιοχή. Αν έχεις ασφαλές, σύγχρονο και κατάλληλο λιμάνι, μπορείς να βοηθήσεις και την ανάπτυξη και την ζωή των κατοίκων, να αισθάνονται ασφαλείς, να έχεις στενή σύνδεση και συχνή σύνδεση και ασφαλή με τη στεριανή Ελλάδα, εμπροκειμένου τον Πειραιά. Ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Έχω διαβάσει και έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο, έχω μιλήσει και με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων για το ποια λύση
σε ποια λύση μπορούμε να καταλήξουμε. Υπάρχουν και ειδικοί οι οποίοι θα τα πούν αυτά και θα τα πούμε εμείς οι πολιτικοί. Εμείς αυτό που πρέπει να εκφράσουμε και να γνωρίζει και ο Δήμος και η κοινωνία της Αίγινας και οι υπόλοιποι φορείς της Αίγινας είναι ότι θα είμαστε μπροστά και δίπλα σας κάθε στιγμή σε μια επιλογή που θα ληφθεί με συνένεση και συνεννόηση όπως είπε ο Δήμαρχος προηγούμενα και που μπορεί να επιλεγεί. Ήδη η Νομαρχία έχει δώσει ένα πρώτο δείγμα γραφής στον διαφόρο της ξεκινώντας τις εργασίες αποκατάστασης των πληρωμάτων. Υπάρχει το θέμα για τα υπόλοιπα που θα καταλήξετε να χρηματοδοτούν από την περιφέρεια. Εγώ ήδη σας λέω ότι έχω συζητήσει με τον νέο Περιφερειάρχη. Τα λιμενικά έργα είναι έργα επιλέξιμα στα πλαίσια των χρηματοδοτήσεων της περιφέρειας και λέει ότι από τη στιγμή που θα μου παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο είμαστε διατεθειμένοι να υλοποιήσουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Άρα εγώ το μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι και εμείς ως βουλευτές αλλά και η πολιτεία μέσα από τα συγκεκριμένα όργανα έχει και ανοιχτά μάτια και ανοιχτά αυτιά και μεγάλο ενδιαφέρον για να υλοποιηθούν